Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να καθησυχάσω τον έξαλλο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είπατε χθες ότι είμαι μια κακιά γυναίκα, γιατί έκανα καρδούλες προεκλογικά και τελικά είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Θέλω να σας καθησυχάσω, ηρεμήστε, δεν έκανα ποτέ καρδούλες για σας και δεν θα κάνω ποτέ καρδούλες για σας. Η αγάπη μου είναι για τους πολίτες. Αυτήν την αγάπη εκφράζει κάθε δράση μου, κάθε πράξη μου, κάθε ενέργειά μου, σε όλη μου τη ζωή και στη δικηγορική μου πορεία, για την οποία είμαι περήφανη, και σε κάθε μου βήμα υπεράσπισης των πολιτών, των κινημάτων, ανθρώπων που αγωνίζονται, ανθρώπων που προσκρούν στις εξουσίες, ανθρώπων που τους θέλετε οπωσδήποτε αδύναμους, ανυπεράσπιστους, παραπληροφορημένους από τα διαρκή σας ψέματα, διότι έχετε κάνει, όπως και ο Γκέμπελς, την συκοφαντία επιστήμη, τη λάσπη εθνικό κυβερνητικό σας σπορ, τα ψέματα καθέξιν δραστηριότητα της κυβέρνησής σας, μιας κυβέρνησης η οποία δυστυχώς και στον τομέα της υγείας για τον οποίο συζητάμε και στον τομέα της διαφάνειας και σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής αληθωρίζει προς τα συμφέροντα και προς τα χρήματα, για τα χρήματα πήγατε στο Ισραήλ, αληθωρίζει προς συμβάσεις διαφθοράς και διαπλοκής και ξεχνάει τους πολίτες. Θα ήθελα να μην καθησυχάσω τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, θέσαμε το θέμα του debate. Το έθεσα ως η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός και η πλεύση ελευθερίας ως η μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα. Το αποφύγατε πέρσι λέγοντας ότι δεν είναι η πλεύση ελευθερίας στη Βουλή. Τώρα δεν μπορείτε να το αποφύγετε και λέτε πάλι ψέματα, που είναι πραγματικά ερευνητέα αυτή σας η διάθεση ψευδολογίας. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, σας άφησα πιστεύω αρκετό περιθώριο να ανακαλέσετε, είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν θα γίνει debate για τις ευρωεκλογές, γιατί δεν γίνεται για τις ευρωεκλογές παραδοσιακά και δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το ερεύνησε, δεν του το είπατε, δεν το είπε κανένα στέλεχός σας, πρώην πρωθυπουργός σας, δημοσιογράφος κανείς. 8/6/2004, κύριε Γεωργιάδη, ήσασταν στο Λάος τότε, αν θυμάμαι καλά, και πουλούσατε και διαφημίζατε τα βιβλία Πλεύρη για την άρνηση του ολοκαυτώματος. Αυτά που ανακαλέσατε το 2017 και είπατε ζητώ συγγνώμη που διαφήμιζα βιβλία ως πολύ εμπεριστατωμένα, τα οποία επιχειρηματολογούν ότι δεν υπήρξε ποτέ το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Τότε λοιπόν το 2004, 8 Ιουνίου, έγινε εν όψη των ευρωεκλογών debate στο οποίο συμμετείχαν ο Κώστας Καραμανλής, ο Γιώργος Παπανδρέου, η Αλέκα Παπαρίγα, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Συντόνιζε ο κύριος Πρετεντέρης, φαντάζομαι θα το υπενθυμίσει στη δημόσια ζωή γιατί και σήμερα είναι στα κανάλια, οι δημοσιογράφοι Νίκος Ευαγγελάτος, Παύλος Τσίμας, Έλλη Στάι, Παντελής Καψής ή Μανώλης Καψής, βλέπω εδώ Καψής, και Σταύρος Θεοδωράκης. Τα ξεχάσατε όλοι, πάθατε αμνησία. Όλοι αυτοί οι κύριοι είναι μέσα στη Βουλή και στα δημόσια πράγματα. 28, μήπως ήταν παλιά το 2004, έχετε ξεχάσει εκείνον τον εαυτό σας. Χειροκροτάτε άλλον Κώστα Καραμανλή εδώ στη Βουλή και τον αποθεώνετε, οπότε ξεχνάτε τον πρώην Πρωθυπουργό που συμμετείχε στο debate. Αλλά για να δούμε, 28 Μαΐου 2009,
άλλο debate εν όψη ευρωεκλογών. Συμμετείχαν Κώστας Καραμανλής, όχι αυτός που χειροκροτάτε όρθιοι, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέκα Παπαρίγα, Αλέκος Αλαβάνος, Γιώργος Καρατζαφέρης. Και αυτό το ξεχάσατε. Συντόνιζαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Χούκλη και συμμετείχαν. Συντόνιζε η κυρία Χούκλη και συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Όλγα Τρέμη, Εμίλιος Λιάτσος, Νίκος Ευαγγελάτος, Σία Κοσιόνη, Αντώνης Ρόιτερ και ο κύριος Κωνσταντάτος. Μα πώς έρχεστε και απορώ και με τα μέσα ενημέρωσης. Θέλω να καταλάβουν οι πολίτες τι ενημέρωση παίρνουν από εσάς και πώς ελέγχεται η ενημέρωση που παίρνουν από εσάς από τα μέσα ενημέρωσης. Τι σερβίρετε και πώς αυτά δεν διαψεύδονται. Αυτές οι χοντράδες που μετέρχεστε για να δικαιολογήσετε τι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να έρθει σε debate πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές, γιατί δεν θέλει να αντιπαρατεθεί κατά κύριο λόγο μαζί μου. Κατά κύριο λόγο. Εγώ τον προσκαλώ. Πρέπει να δώσει μια εξήγηση γιατί στις 39 ή 40 επίκαιρες ερωτήσεις που του έχω κάνει δεν έχει απαντήσει. Γιατί κάθε φορά κάνει τη δευτερολογία του μετά τον δεύτερο πολιτικό αρχηγό και φεύγει τρέχοντας. Γιατί γενικώς δεν θέλει να αντιπαρατεθεί, γιατί ξέρει ότι στην πλεύση ελευθερίας και σε μένα, που ναι, συμβαίνει να είμαι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός, δεν έχει να αντιπαραθέσει παρά μόνον ψέματα. Αντίστοιχα ψέματα με αυτά που είπε χτες ο κύριος Γεωργιάδης, διαψεύστηκε και δυστυχώς επιμένει να τα επαναλαμβάνει. Αντίστοιχα ψέματα με αυτά που κατά καιρούς λέτε. Και σας θυμίζω, για να είμαστε και συνεννοημένοι, ότι είμαι η ίδια πολιτική αρχηγός που όταν φέρνετε κάτι θετικό και το στηρίζω, λέτε μπράβο κυρία Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνη κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στην πλεύση ελευθερίας και ούτω καθεξής. Είστε αναξιόπιστοι και ανακόλουθοι. Εμείς είμαστε συνεπείς, αληθινοί και υπηρετούμε τους πολίτες και το κοινωνικό συμφέρον και δεν βάζουμε πάνω από το κοινωνικό συμφέρον κανένα κομματικό συμφέρον. Και αυτό δεν το αντέχετε, φαίνεται. Δεν είστε μόνοι. Είναι και άλλα κόμματα που δεν το αντέχουν. Αλλά κατά κύριο λόγο δεν το αντέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αντέχεται ότι αποκαλύπτουμε κάθε φορά την επιλείψιμη δράση σας και την απατηλή δραστηριότητά σας. Αυτά που από χθες αποκαλύπτονται σε διεθνές πια επίπεδο για την έρευνα του πώς διασπαθίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θέλετε να τα επικαλεστείτε ούτε να τα απαντήσετε στα σοβαρά. Και λέτε ευπρόσδεκτη η έρευνα. Μα την ίδια ώρα παρεμβαίνετε στο ελεγκτικό συνέδριο, κάνετε υπόγειες συνεννοήσεις και πήγαν στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης που εμπλέκεται από των ημερών σας κύριε Γεωργιάδη στο μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη. Και πείτε με άλλη μια φορά χιδέα εσείς ο ευγενής καλός άνθρωπος, μου έστειλε μία πολίτης ένα μήνυμα και γέλασα. Λέει, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς η κακιά γυναίκα πώς αντέχετε με τόσους καλούς ανθρώπους γύρω σας εκεί στη Βουλή. Της απάντησα ότι ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι και τόσοι πολλοί, να σήμερα είναι τρεις. Και συνήθως δεν ξεπερνούν τους τέσσερις. Αν μετρήσουμε και τον Υπουργό και τον Προεδρεύοντα, πάμε στους πέντε και ίσως είναι ένα από τα ρεκόρ σας. Πέντε είμαστε σήμερα κι εμείς. Ελπίζω να αντισταθείτε στην προσπάθεια να συνεχίσετε την γνωστή σας πρακτική του bullying. Τώρα, για το debate θα περιμένουμε
Τι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα που ξεκαθαρίστηκε ότι έχουν γίνει δύο debate σε ευρωεκλογές και ο προηγούμενος, προπροηγούμενος, εν πάση περιπτώσει, πρωθυπουργός που προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία συμμετείχε και στα δύο, και το 2004 και το 2009. Περιμένω τι θα πούν και τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί σαν να μην αντικρούστηκε ο κύριος Μαρινάκης. Περιμένω όμως και τι θα πείτε και πώς θα απολογηθείτε, κύριε Γεωργιάδη, για την κατάσταση στην υγεία επί των ημερών σας. Δεν είστε για πρώτη φορά υπουργός, είστε ο υπουργός που το 2013 κομπάζατε ότι το εισιτήριο για την εισαγωγή σε νοσοκομείο είναι ένα νομοθετημένο μέτρο που προτάθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, ότι εσείς προτείνατε να πληρώνει ο κόσμος εισιτήριο στα νοσοκομεία και να μην καρποθεί η Τρόικα τα δικά σας, τις δικές σας δάφνες, και ακόμη προβήκατε σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις νοσοκομείων, από τις οποίες χάθηκαν από το στερέωμα της δημόσιας υγείας σημαντικά νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια και την περιφέρεια, και αποψηλώθηκε η αποκεντρωμένη δημόσια υγεία, με αποτέλεσμα πολίτες σε όλη την επικράτεια να έχουν πρόσβαση μακρινή μόνο σε κέντρα υγείας, αυτά τα κέντρα υγείας να είναι υποστελεχωμένα και πολλές φορές χωρίς καθόλου στελέχωση, τραγικά αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα στο κέντρο υγείας Ιστιαίας, στην πατρίδα μου την Εδιψώ. Έχω και άλλη πατρίδα βεβαίως, και την Ηλία και την Μεσσηνία, και για όλες τις πατρίδες μου θα μιλήσω. Πιο πολύ όμως πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, την οποία έχετε καταντήσει να είναι η χώρα του πάμε και όπου βγει και η χώρα του πάμε και όσα φάμε, κατά τη δική σας προσέγγιση. Θα σας πρότεινα, ή δεν ξέρω αν ήδη έχετε εγκαταλείψει τα βιβλία του Κώστα Πλεύρη για το Ολοκαύτωμα και διαβάζετε ίσως λίγο Orwell, το 1984, τη Φάρμα των Ζώων, ή Κάφκα, τη Δίκη, για όλα αυτά τα οποία επιφυλάσσετε στους πολίτες της χώρας αυτής και στον τομέα της υγείας. Πριν από λίγο αναγκαστήκατε να αποσύρετε μία ψευδεπίγραφη νομοτεχνική βελτίωση που ήταν στα αλήθεια τροπολογία, και ήταν εντυπωσιακό ότι αντί παλικαρίσια έστω σε αυτή την κίνηση να πείτε έκανα λάθος το αποσύρω, ότι αρχίσατε πάλι να κατηγορείτε εκείνους που σας επεσήμαναν ότι παραβιάζετε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Έκανα λάθος το αποσύρω. Μπορούσατε να το πείτε αυτό, δεν θελήσατε να το πείτε. Η δημόσια υγεία δεν είναι ούτε το παιχνίδι σας, ούτε ένας τομέας στον οποίο επιτρέπετε να κάνετε αυτού του είδους τους αυτοσχεδιασμούς, στο γόνατο ρυθμίσεις που τις φέρνετε και τελευταία στιγμή ως τροπολογίες ή νομοτεχνικές βελτιώσεις, χωρίς καμία έγνοια για τους πολίτες, για τους ασθενείς, για τους ιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για τους οδηγούς των ασθενοφόρων, για τους συνοδούς, για το λοιπό προσωπικό, που όποιος γνωρίζει πώς λειτουργεί η δημόσια υγεία ξέρει ότι είναι μια αλυσίδα ανθρώπων που λειτουργούν με εντυπωσιακό και αξιοθαύμαστο τρόπο, αλλά καλούνται διαρκώς να υπερβαίνουν τα εμπόδια που τους βάζετε. Η πλεύση ελευθερίας, όταν το σύστημα υγείας βρέθηκε στην τρομακτική κατάσταση που εσείς το είχατε φέρει κατά την έναρξη της πανδημίας, έδωσε το παράδειγμα. Ήμασταν τότε ένα κόμμα που δεν είχε μπει στη Βουλή και είχαμε λάβει για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2020 κρατική χρηματοδότηση, ένα όχι μεγάλο ποσό, περίπου 70.000 ευρώ ήταν, το οποίο αμέσως ανακοινώσαμε ότι διαθέτουμε ως προς το 25% άμεσα για την ενίσχυση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θελήσαμε να δώσουμε το παράδειγμα αυτό που έπρεπε εσείς να κάνετε ως κυβερνήσεις και ως κράτος. Και έτσι η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα αυτό που για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκε το 2020, έδωσε το 25% και δώρισε στο νοσοκομείο Παμακάριστος εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια, 3 κλίνες μεθ και 2 επίσης πολύ σημαντικά, 2 πολύ σημαντικά μηχανήματα κλιβάνους που είχε ανάγκη το νοσοκομείο το 2020. Δωρήσαμε στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων έναν υπερσύγχρονο καρδιογράφο που δεν υπήρχε και ένα λουτρό υπερήχων. Δωρήσαμε στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, αυτό το οποίο στη συνέχεια και του επιτεθήκατε πάμπολες φορές διαρκούσεις της μνημονιακής περίοδου, δωρήσαμε φάρμακα για τους ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση στα φάρμακα. Και κάναμε επίσης δωρεάν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για τους άπορους καλλιτέχνες που επίσης ήταν σε αδιέξοδο. Εμείς λοιπόν μιλάμε με πράξεις σε κάθε στιγμή. Θελήσαμε τότε να δώσουμε ένα παράδειγμα του τι πρέπει εσείς να κάνετε. Είναι αδιανόητο ότι ακόμα και στην πανδημία με τους πακτολούς χρημάτων που δαπανήθηκαν, πάλι έμεινε ξεκρέμαστη η δημόσια υγεία και είναι επίσης αδιανόητο ότι και σήμερα, αντί να βάλετε κάτω τα προβλήματα της δημόσιας υγείας, να απολογηθείτε και να αναλάβετε ευθύνες. Σας το ζήτησα και χτες και λέγατε είστε κακιά γυναίκα, είστε τοξική. Δεν είναι απαντήσεις, ξέρετε, αυτές υπουργού για τη συνθήκη που βιώνουν οι ασθενείς. Έχουμε τον Πρωθυπουργό εκ Κρήτης ορμόμενο, έχει τοποθετήσει εσάς στη δημόσια υγεία. Ό,τι κάνετε φυσικά το κάνετε με εντολές του και στο όνομά του. Έχετε εικόνα, δεν θα αναφερθώ σε όλη τη χώρα και θα καταθέσω στα πρακτικά δημοσιεύματα των τοπικών, θα σας ειδοποιήσω, των τοπικών εφημερίδων, γιατί έχουν μεγάλη σημασία τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης για την ενημέρωση των πολιτών. Έχετε ιδέα και εικόνα σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία στην Κρήτη? Σημερινή έκδοση, το πρωτοσέλιδο των Χανιώτικων Νέων για τα Χανιά, την πατρίδα του κυρίου Πρωθυπουργού και της κυρίας Μπακογιάννη που θέλει να μου κλείσει τα μικρόφωνα. Πρωτοσέλιδο. Λόγω έλλειψης προσωπικού σε κίνδυνο η πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου. Και ρεπορτάζ στη σελίδα 12, το καταθέτω στα πρακτικά. Σημερινό πρωτοσέλιδο. Νέα Κρήτη. Τα απόνερα μιας κλινικής, παρένθεση, παιδοψυχιατρικής που κλείνει. Εντέλεσθε για 16χρονο. Το καταθέτω στα πρακτικά. Τι έγινε εκεί, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου? Έγινε ότι άνοιξαν την κλειστή παιδοψυχιατρική κλινική με εντολή του διοικητή μετά από γενική κατακραυγή για παροχή ψυχιατρικής φροντίδας σε 16χρονο, διότι από τον Νοέμβριο έχει κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική. Καταθέτω στα πρακτικά την παρέτηση βόμβα από το Κρέτα Live News 5 Μαρτίου 2024, παρέτηση βόμβα με έναν παιδοψυχίατρο, μένει η παιδοψυχιατρική κλινική. Εσείς είστε που θα κάνετε δράσεις για το σχολικό bullying? Εσείς είστε που θα στηρίξετε τα παιδιά και τα θύματα και τα παιδιά που παρεκκλίνουν
και εκδηλώνουν βίαιες συμπεριφορές. Εσείς είστε που θα τα φροντίσετε, που έχετε φτάσει να μην υπάρχει παιδοψυχιατρική κλινική στο Ρέθυμνο και να προτείνετε να νοσηλευτεί ένα 16χρονο παιδί σε ψυχιατρική κλινική ενηλίκων. Εσείς είστε, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Μητσοτάκης είναι. Ποιος είναι? Έχετε δίκιο. Χαίρομαι, κύριε Χατζηδάκη, που συμφωνείτε. Υπάρχει και στην κυβέρνηση. Υπάρχει και στην κυβέρνηση, νομίζω, ψυχίατρος, ο οποίος θα μπορούσε να συμβουλέψει σε σχέση με τα θέματα αυτά. Έρχομαι στο Ηράκλειο. Μεγάλη θλίψη μου για τον παλαιοβιβλιοπόλη μας, γράφει στη Νέα Κρήτη η δημοσιογράφος. Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 72χρονου άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του με αφορμή το διαλυμένο εσύ. Ο γνωστός βιβλιοπόλης στις λαϊκές αγορές Ιωάννης Πέτρος Τουρνάς συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο με την τραγική ιστορία που έκρυβε η αυτοκτονία του, καθώς η απόφασή του να δώσει τέλος στη ζωή του ανέδειξε ένα κυριολεκτικά διαλυμένο εσύ. Ο αγώνας του να βρει το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας και να το φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο, την ίδια ώρα που τον έστελναν από τον Άννα στον Καϊάφα, κάπως όπως έστελναν την Κυριακή Γρίβα από το αστυνομικό τμήμα στο 100 και στο σπίτι της, αλλά τελικά δυστυχώς την έστειλαν στην άλλη πλευρά, στο θάνατο δηλαδή. Χωρίς να έχει κάποια ψυχολογική υποστήριξη, τελικά δεν άντεξε, αυτοκτόνησε εξαιτίας της ταλαιπωρίας και των φρικτών πόνων που δεν μπορούσε να υποφέρει πια, όπως γράφει η κόρη του στα social media. Κύριε Χατζηδάκη, ελπίζω ότι το είπατε πραγματικά αυτό για τους ψυχιάτρους και όχι από μια διάθεση ψυχιατρικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι... Α, και τα δύο εννοούσατε. Να ξέρετε ότι αυτή είναι μια μέθοδος των Ναζί. Στέλλα Τουρνά. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, καρκινοπαθής σε προχωρημένο στάδιο που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο εσύ με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εκτός νοσοκομείου, με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο, χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη, από τον Άννα στον Καϊάφα, με το πόρτ για την χημειοθεραπεία ήδη ένα μήνα στο σώμα του και τελικά αυτοκτόνησε την Κυριακή. Εκεί το μεσημέρι το καταθέτω στα πρακτικά. Η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη ήταν ότι λυπάται, αλλά δεν φταίει εκείνος και δεν φταίει η κυβέρνηση. Στο Βενιζέλιο δεν υπάρχει προσωπικό για να κάνει πρωινά χειρουργία. Οι εφημερίες γίνονται, το γράφει η δημοσιογράφος Άννα Κωνσταντουλάκη, στην Πατρίδα, αν δεν κάνω λάθος. Το Βενιζέλιο συνεχίζει τη λειτουργία του κυρίως με προβλήματα. Οι εφημερίες γίνονται με πάρα πολλές δυσκολίες και στην ουσία οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν μόνο στα επίγοντα και ογκολογικά πρακτικά. Προς το παρόν, καθημερινά λειτουργούν 2 ή 3 χειρουργικές αίθουσες από τις 8, κύριε Γεωργιάδη. 8 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν μόνο 2 ή 3, γιατί προστέθηκαν 2 νέοι αναισθησιολόγοι, αλλά αποχώρησαν άλλοι 2, οπότε τίποτα δεν άλλαξε. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Χαλκιαδάκης, ανέφερε ότι στο Παγνή μέχρι τώρα έχουν γίνει 35 απογευματινά χειρουργία, δηλαδή επιπληρωμή, εκεί όπου δεν λειτουργούν τα πρωινά, και δεν απέκλεισε το γεγονός να γίνουν και στο Βενιζέλιο, αν το θέλουν οι εργαζόμενοι. Είναι παράδοξο έως και αστείο να μιλάμε για απογευματινά χειρουργία, αφού δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε ούτε τα πρωινά, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Μανώλης Μενεγάκης, το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Μόνο για την Κρήτη, για τον κύριο Μητσοτάκη ειδικά είναι αυτά που αναφέρω και για τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε και για τον κύριο Μητσοτάκη τι λέγατε εκείνη την περίοδο, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εφημερίδα Πατρίς, σας διαψεύδουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για τον 33χρονο ιδιοκτήτη φούρνου, ο οποίος διακομίστηκε έχοντας χτυπηθεί από φωτοβολίδα και δεν υπήρχαν εκεί οι αρμόδιοι γιατροί για να επιληφθούν. Και εσείς διαβεβαιώσατε ότι αυτό έγινε, άρα είναι κάτι που μπορεί να γίνεται, έτσι, μπορεί να γίνεται. Έγινε, λέτε, αυτό είπατε σε τηλεοπτική εκπομπή, γιατί το νοσοκομείο δεν είχε εφημερία. Και αντέδρασαν αμέσως οι εργαζόμενοι, πάλι στην εφημερίδα Πατρίδα, πάλι ρεπορτάζ της κυρίας Κωνσταντουλάκη, υπάρχουν δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς έκανε ο Υπουργός αυτή την αναλυθή δήλωση. Πάλι ψέματα, κύριε Γεωργιάδη. Πάλι ψέματα. Και αν κάποιοι από την Κρήτη τον ενημέρωσαν ψευδώς ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στην Σιτία, του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι δηλαδή, που εφημερεύει καθημερινά, δεν είχε εφημερία. Και σας βάζουν και το απόκομμα των εφημεριών εκείνης της μέρας, στις οποίες αναφέρεται ότι είχε εφημερία. Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε. Ναι, θέλετε μήπως να αναγγείλετε τα παιδιά, γιατί τα βλέπω περιμένουν. Μήπως θέλετε να αναγγείλετε τα παιδιά, γιατί περιμένουν. Όχι, δεν θέλω να αναγγείλω τα παιδιά. Αδέχομαι από κάτω, από όλες τις πτέρυγες, όλα νοήματα και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Από όλες τις πτέρυγες δέχεστε νοήματα. Νομίζω ότι εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά και τον κανονισμό, ναι, και την Βουλή ως θέος πρόεδρος. Ότι δεν αυτή τη στιγμή ασκείται κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ έχουμε νομοθετική εργασία. Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ θερμά. Τα 5 λεπτά παρέμβαση που έχετε έγιναν 26. Ναι, όπως έγιναν και χθες του Υπουργού, έχω εδώ ακριβώς όλες τις ομιλίες του Υπουργού που μίλησε καθυπέρβαση. Να πω και τις δικές σας. Εγώ μιλάω για τρίτη φορά. Ο Υπουργός έχει ήδη μιλήσει 9 φορές. Ο Υπουργός έχει μιλήσει και τα λέω εγώ για να τα ξέρετε. Ο Υπουργός. Εγώ σήμερα μιλώ για πρώτη φορά. Μην αντιδικείτε μαζί. 3, 4, 6, 14, 29, 04, 256, 3, 30, 1, 35. Ξέρετε πόσο μιλήσατε εσείς χθες? 32,03, 18,19 και 6 λεπτά. Αθροίστε τα, νομίζω, υπερδιπλάσιο του Υπουργού. Όμως σας παρακαλώ, ολοκληρώστε για να είμαστε όλοι. Σας υπενθυμίζω. Για να είμαστε όλοι εντάξει. Σας παρακαλώ θερμά. Επί του θέματος, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Μπούρα, που δεν θα ήθελα. Έχουμε ούτε δύο μέρες που συζητάμε και θέλω να σας παρακαλώ. Είναι δυσάρεστα αυτά που λέτε. Δόθηκε όλη η δυνατότητα σε όλους, και αν είναι κάποιος που μπορεί να παραπονωθεί, να το πει τώρα. Και σε σένα και σε εσάς ιδιαιτέρως. Εγώ με ευγένεια σας λέω ολοκληρώστε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κύριε Μπούρα, δεν θέλω ούτε να οδηγηθείτε να λέτε ότι σας έσπασα τα νεύρα, ούτε να οδηγηθείτε να μου λέτε ότι εγώ προκαλώ τις εναντίον μου ύβρις όπως κάνατε την άλλη φορά. Ευγενικά υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός έχει μιλήσει σήμερα, χτες και σήμερα 9 φορές. Ο αναπληρωτής Υπουργός 5 φορές. Η αναπληρώτρια Υπουργός, με συγχωρείτε, κυρία Αγαπηδάκη, 5 φορές. Ή 6, ο κύριος Θεμιστοκλέους άλλες 3 και συνολικά μιλάμε για διαρκείς παρεμβάσεις. Προφανώς δεν θέλετε την αντιπολίτευση, το είπαμε αυτό, και προφανώς και αυτά τα οποία λέω δεν είναι πολύ ευχάριστα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν στο λίγο χρόνο στον οποίο θα ολοκλήρωνα ούτως ή άλλως να υπενθυμίσω. Κλείστε σας παρακαλώ για να είμαι και εγώ εντάξει και εσείς ήρεμοι. Εγώ είμαι πολύ εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι εντάξει. Είμαι πολύ εντάξει και είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, γιατί έχω υποσχεθεί στους πολίτες της χώρας αυτής ότι θα είμαι η φωνή τους εδώ μέσα και αλλά έξω. Αλλά θα ρυθμίζετε μόνοι σας το χρόνο που θα μιλάτε. Μην μου απαντάτε, έτσι, σας παρακαλώ. Εγώ δηλαδή δεν κάνω τίποτα εδώ και δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην κρίση των συναδέλφων αλλά και του ελληνικού λαού, ο οποίος μας παρακολουθεί. Είναι βέβαιο. Συνεχίστε. Είναι βέβαιο, κύριε Μπούρα, ότι ο ελληνικός λαός. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, αλλά μόνο μια υπόδειξη, ολοκληρώστε. Και ήθελα και τη βοήθεια των δικών σας βουλευτών, αν νομίζουν ότι πρέπει.
την βοήθεια όσον αφορά την συνέργεια σε έναν προεδρεύοντα, νομίζω. Δεν αντιλαμβάνομαι νομίζω. Τι ακριβώς. Όταν τα 5 λεπτά γίνονται 29, κόβω εγώ τα 2-3 λεπτά που σας διέκοψα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι λογικό και ήθελα και την γνώμη των υπόλοιπων συναδέλφων. Όμως, σας παρακαλώ να πάρουμε γνώμες τώρα. Ναι, τότε να καθίσουμε και να μην τελειώνουμε ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώστε όμως. Αν σταματήσετε να μιλάτε, θα ολοκληρώσουν το μόνο βέβαιο. Ναι, ναι. Σίγουρα το μόνο βέβαιο μπορεί στις 5 το πρωί. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου. Ελπίζω να μην ξαναδιακοπώ. Απευθυνόμενοι στα παιδιά που είναι εδώ και έχουν γεμίσει τα θεωρία και στους πολίτες που είναι εδώ και παρακολουθούν από τα θεωρία, ποτέ να μην ανέχεσαι. Και ποτέ να μην ανέχεστε να σας κακοποιούν οι εξουσίες, ποτέ να μην απαρνιέστε την αλήθεια σας, την καρδιά σας, τη συνείδησή σας, ποτέ να μην προδώσετε τους πολίτες, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ, και απέναντι στις εξουσίες, απέναντι στις αντιδημοκρατικές πρακτικές, απέναντι στον σεξισμό, την κακοποίηση που δυστυχώς παράγεται και μέσα εδώ σε αυτή την αίθουσα, ακόμα κι αν είναι 2 βουλευτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε όλα αυτά να αντιτάσσετε την ανθρωπιά σας, την αγάπη σας για τον άνθρωπο και να ξέρετε ότι ό,τι και να γίνει θα έχετε εδώ μέσα και έξω από εδώ μια φωνή δική σας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 40 μαθήτριες και μαθητές και 7 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Η Βουλή σας καλωσορίζει και σας ευχόμαστε καλή πρόοδο.